Καλησπέρα, πτάνες! Γιούτος με σκουφάκι εδώ. Σήμερα, όπως βλέπεις κάτω από τον τίτλο και από το thumbnail, έχουμε κάτι ξεχωριστό από αυτή εδώ τη σειρά. Σήμερα είπα να κάνω ένα διαφορετικό βιντεάκι από τα προηγούμενα parts και πήρα λίγο... Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε τα πιο σπάνια τέτοια... Τι είχα κάνει, τα πιο σπάνια gun skins νομίζω είχα κάνει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, γιατί δεν δίνω σημασία σε τι κάνω, απλά σκέφτομαι τα επόμενα. Και σήμερα θα σας δείξω τα 5 πιο σπασμένα gun skins τα οποία υπάρχουν στο game, από το κάθε, κάθε όπλο ξέρω εγώ, αλλά αυτή τη φορά θα βάλω 5, μπορώ να ξανακάνω άλλα 5 ξέρω εγώ. Σε αυτό το part θα σας δείξω το AK, το SCAR, το Shotgun, το MP40 και το Mi60. Άμα θέλετε κι άλλο, κάντε ένα like στο βίντεο, να φτάσει αυτό το βίντεο 2 like πάλι και αυτό το βίντεο. Και άμα φτάσει αυτό το βίντεο 2 like θα κάνω τα επόμενα 5 για τα άλλα όπλα. Τέλος πάντων αυτά, ένα subscribe στο κανάλι μου πάντα με κουδούνι για να φτάσουμε τους 4K subs, γιατί όταν γυρνάω το βίντεο δεν τους έχουμε φτάσει ακόμα. Όλοι ένα sub, ένα share το βίντεο να γίνει χαμούλης, ένα follow στο Instagram nfboss.607 πάντα ξέρουμε τα γνωστά. Μπορείς να πας και περιγραφή να με κάνεις και follow στο main, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο μάγκα μου, ελπίζω να σου αρέσει το βίντεο, ελπίζω να κατάλαβες τι θα κάνω σήμερα. Θα σου δείξω τα πιο σπασμένα raps στο game, τα οποία όταν τα έχεις αυτά τα raps είσαι πένα ρε μπρο, τους γαμάζω όλους ξέρω εγώ. Είναι full OP, full σπασμένα με αυτά που σου δίνουν. Τέλος πάντων αυτά, σε αφήνω να απολαύσεις το βίντεο τώρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, περάσαμε στο βίντεο και αυτή τη φορά θα το κάνουμε κάπως ξεχωριστά το βιντεάκι, για το λόγο ότι δεν θα σας βάλω κάποιο βιντεάκι να δείτε, γιατί μπορώ να σας δείξω τα κάθε rap μόνο του και είπα να κάνω κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πέμπτο όπλο, που σαν πέμπτο όπλο θα ξεκινήσουμε από κάτω και θα βάλω το AK Blue Flame Drago, αυτή τη μαλακία που είναι σαν πουτάνα ρε μαλακά, δες πόσο χοντρό είναι ρε μαλακά, δηλαδή είναι πανέμορφο ταυτόχρονα αλλά και για το πουτσο ρε μαλακά, δηλαδή άμα το κρατάς είναι για το πουτσο ρε μαλακά, είναι τεράστιο, σου καλύπτει όλη την πλάτη ξέρω εγώ. Όπως βλέπεις σου δίνει ένα damage, 2 rate of fire και σου ρίχνει το movement speed. Τώρα εγώ θα σου δείξω γιατί είναι το καλύτερο εκεί, θα μου πεις ρε φίλε, ναι, υπάρχει το Dragon εκεί, εκείνη το άσπρο μαύρο, υπάρχουν τα Incubator εκεί που είναι αυτά εδώ πέρα ξέρω εγώ, αλλά όπως βλέπεις εδώ πέρα το χρυσό εκεί, αυτή δίνει πίπες, δεν δίνει σχεδόν τίποτα καλό, αυτό είναι πολύ καλύτερο και θα σου πω γιατί, γιατί αυτό κόβει 40-42 damage body shot και headshot, σε πατάει one tap μαλάκα αυτό. Ώρες ώρες κόβει 203, 208, 220, ανάλογα με τη ρίξη του. Όπως μπορείς να δεις, μπορείς να το ανεβάσεις, μπορείς να το πάρεις σχεδόν τσαμπέ για το λόγο ότι βγαίνει σε ένα spin το οποίο max να δώσει 20 ευρώ ανησιάτικα να το πάρεις. Ενώ στα incubators δίνεις πολλά παραπάνω λεφτά, σου πω την αλήθεια. Και άξιζε να το πας μέχρι level 6 για το λόγο, έχει ένα damage, 2 ρε το φάρ και ξαναλέω και ξεκλειδώνεις το ability που σου δίνει extra damage when firing at blue wall. Δηλαδή κάνει περισσότερο damage στις Glugol που βαράς. Ωραία, είναι πολύ σπασμένο μαλακά. Δηλαδή με 10 σφαίρες μπορεί να σπάσει Glugol αυτή η μαλακία. Και μπορεί να το πας και level 7 για να κάνεις flex το emote. Φυσικά εγώ δεν το έχω πάρει το AK γιατί είμαι ηλίθιος και δεν παίζω με AK. Δεν μου αρέσει το AK. Δεν ξέρω να παίζω με AK. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για το AK. Ας περάσουμε στο τέταρτο gun. Το τέταρτο gun, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι το SCAR, το οποίο το έχω πάει 5 level. Εγώ είναι το SCAR με Galdon Alpha, όπως καταλέγεται αυτό με το καθαρία. Και είναι πάρα πολύ γαμάτο, θα σου πω για το λόγο ότι δεν δίνεις αρκετά λεφτά, όπως είπαμε και πριν, για το λόγο ότι είναι σε Fated Wheel. Τώρα μου λες, ναι μαλάκα, θα μου δίνεις τα Evogun, ξέρω τι γαμάνε τα Evogun. Τα Evogun είναι τα καλύτερα gun skins στο κάθε rarity των όπλων, αν καταλάβες τι είπα τώρα. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τώρα τι δίνει αυτό. Αυτό δίνει ένα damage, 2 rate of fire, μείον το reload speed που δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και όπως μπορείς να δεις στο τέτοιο που δίνει στο ability, δίνει extra damage to durability at vest and helmet. Δηλαδή κάνει περισσότερο damage σε vest και helmet αυτή η μαλακία. Οπότε είναι ακόμα πιο σπασμένο. Σπάει πιο γρήγορα τα vest και τα helmet των αντιπάλων. Και μπορείς να το πας και level 7, δεν χρειάζεται, δεν σου δίνει κάτι, μόνο το emote σου δίνει. Και απλά λίγο φτιάχνεται το
animation και τα χρώματα και λίγο μόλις εδώ πέρα είναι έτσι, εδώ πέρα είναι έτσι, ξέρω εγώ, έχει λίγο animation, λίγο πιο φωτεινό, λίγο κατάλαβες. Οπότε δεν χρειάζεται να πάτε level 7 εκτός για το image, γιατί γαμάνε τα image τώρα δεν μου γαμάνε. Τέλος πάντων αυτά, όπως μπορείς να δεις εδώ πέρα σου βάζω μια εικόνα από όλα τα γράμματα σκάρτα τα οποία έχουν βγει στο game, τα οποία είναι τα incubator πάλι, γιατί τα incubator ήταν τα καλύτερα πρωτού βγουν τα evocans και όπως βλέπεις δεν το φτάνει κανένα. Το μόνο που μπορεί να το φτάσει είναι λίγο το Titan Scar, αλλά είναι 100 φορές καλύτερο αυτό γιατί έχω παίξει με Titan Scar και άμα το έχεις αυτό level 7, επειδή έχω παίξει account που το έχουν level 7, είναι full σπασμένο bro, άμα έχεις τέτοιο με level 6 από το μόνο που θα παίξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Τρίτο έχουμε το Epiforti, φυσικά το Epiforti, το οποίο πάλι είναι σε Faded Will, πάλι μπορείς να το πάρεις με λιγότερο από 20 ευρώ αν είσαι κολόφαρδος, άμα δεν είσαι τώρα στην πούτσα μου, σου λέω. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Όπως βλέπεις σου δίνει 2 damage, 1 area to fire μείον το reload speed, που το reload speed μας νοιάζει στην πούτσα μας τελείως. Και unlock abilities, άμα το πας level 6, εγώ το έχω level 5, κάνει καλύτερο damage, κάνει περισσότερο damage ή καλύτερο damage όταν βαράς ούστιδες από πίσω. Δηλαδή όταν αυτή είναι γυρισμένη πλάτη και τους βαράς στην πλάτη, θα κόψει παραπάνω damage από ό,τι θα κόψει μπροστά. Οπότε άμα ο άλλος είναι από πίσω και την είναι της πίσω πλάτα, του γαμίσει τη μάνα και δεν θα καταλάβει αυτό. Άμα έχεις και MG παγιχέ, θα τάσω πας στο διάλο, θα ρίξεις 5 σφαίρες, πέθανε. Λοιπόν, full γαμάτο, MP40, level 6 αξίζει να το πάτε μάγκες, level 7 το πάτε για το flex όπως βλέπεις εδώ πέρα, είναι έτσι, φτιάνει τα χρώματα, τα animations λίγο και απλά σου δίνει αυτό το γαμάτο emote που είναι ό,τι καλύτερο, πολύ γαμάτα τα emotes των Evogans. Αυτά, σου βάζω και μια εικόνα από το χρυσό για να δεις τις διαφορές που έχουν. Αυτό σου δίνει το χρυσό, είναι πολύ καλύτερο το Cobra. Το Cobra είναι το καλύτερο Epiforti στο game γιατί έχω παίξει και με χρυσό. Το χρυσό είναι για το πούτσο τελείως, δηλαδή άμα είναι λίγο μακριά όλος το παίρνεις, άστο μπρο. Και θα σου πω για κάτι άλλο, το Cobra Epiforti είναι για να παίρνεις από κοντά αποστάσεις και τέτοια. Δεν είναι μακρινό όπλο, π.χ. να παίζεις όπως το UMP, όπως το MP5, όπως το Thompson. Άμα θέλεις ένα τέτοιο Epiforti δεν θα πάρεις το Cobra ούτε το χρυσό, θα πάρεις, το πράσινο από τον Incubator, το οποίο εγώ το πήρα γιατί είμαι ηλίθιος. Δεν πειράζει, πήρα το μπλε γιατί είμαι μαλάκας, το ξέρω, έχω μετανιώσει. Αλλά με το πράσινο MP40 μαλάκα μπορείς να κατεβάζεις aimbot από μακριά και το λόγο ότι έχει 2 damage και ένα range, ή το ανάποδο, 2 range και ένα damage, δεν θυμάμαι τι έχει. Το βλέπεις εδώ λογικά. Πολύ σπασμένο για μακριά. Από κοντά κόμπρα, το ξαναλέω, τέλος. Πάμε στο επόμενο και σαν δεύτερο έχουμε το shotgun. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, το shotgun είναι αυτή εδώ η μαλακία. Κοίτα πόσο χοντρό είναι ρε μαλακά, δες πόσο χοντρό είναι. Λοιπόν είναι το 1014 Green Flame Dragon, δηλαδή είναι όπως το AK που είναι Blue Flame Dragon, αυτό είναι Green Flame Dragon, δηλαδή είναι της ίδιας κατηγορίας περίπου. Λοιπόν και πάμε να δούμε εδώ πέρα να τσεκάρουμε, δεν το έχω ούτε αυτό. Άμα το πας level 6 γίνεται μια χοντρή μαλακιά που σου καλύβει όλη την πλάτη. Δίνει ένα damage, 2 rate of fire και μείον το reload speed όπως κάθε Evogun. Ρίχνει reload speed και unlock abilities, κάνει και αυτό περισσότερο damage σε glue wall. Δηλαδή με 2 φορές να βαρέσεις νομίζω glue wall, δηλαδή bap, δηλαδή από 6 σφαίρες που έχει, πόσες έχει νομίζω, 6 έχει, ναι, αν πας στις 4 έχεις πάει στην glue wall. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, το πιο σπασμένο όπλο στο game, bro, από κοντά είναι το πιο σπασμένο όπλο στο game. Δηλαδή με 6 σφαίρες που έχει μέσα μπορείς να πάρεις μια squad. Δεν σου κάνω μπλάκα, μία squad. Άμα στην πέσει μία squad ταυτόχρονα και 4 μαζί του, έχει γαμίσει με αυτό. Άμα το έχει level 6, level 7. Πάλι είναι Faded Will, πάλι μπορεί να το πάρει με λιγότερο από 20 ευρώ. Άμα είσαι κολόφαρδο και το πα εδώ πέρα level 6 να γουστάρει. Και άμα θε το πα και level 7 για το animation και όλα αυτά. Και για το γαμάτο emote που δίνει. Λοιπόν, τώρα θα μου πει ρε μπρο, υπάρχει και το incubator shotgun, εκείνο το κόκκινο, το χρυσό, legendary, όπως θες πες το, που και αυτό είναι ρε μπρο γαμάτο. Πάρε τις διαφορές εδώ πέρα και θα σου δείξω ότι δεν υπάρχει καλύτερο shotgun από αυτό. Μάγκες γενικά, παλιά, πρωτού βγουν τα Evogans, τα καλύτερα raps στο κάθε όπλο ήταν τα legendary ή τα δεύτερα raps από τα incubators. Δηλαδή τα πιο ακριβά, τα δύο πιο ακριβά ήταν τα καλύτερα για το κάθε όπλο. Με το που βγήκαν τα Evogans άλλαξε αυτό. Μπορεί να βλέπετε αυτό, μπορεί να βλέπετε ίδια perk, τα ίδια... πώς λέγονται... αυτή τη μαλακιά εδώ πέρα που πατάω τώρα. Μπορεί να έχουν τα ίδια τέτοια, αλλά είναι 100 φορές καλύτερα τα Evogans. Γιατί είναι Evogans, απλό. Λοιπόν, ας περάσουμε στο πρώτο όπλο τώρα, που θα σου πετάξω ένα βιντεάκι, ένα απόσπασμα από το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει με τα OG τέτοια πριν 2 εβδομάδες και θα δεις ποιο είναι πρώτο. Μουσική
Λοιπόν, μάγκες, και πρώτο έχουμε το Mi 60 Gold, το οποίο είχε βγει το 2019 μαζί με το Black Widow Doctor, με εκείνο το event με τα zombies, τέλος πάντων με το Zombie Invasion, όπως βλέπετε. Αυτό στο 5 Ιούνιο του 2019, τότε που υπήρχε το πρώτο Rampage, OG Mangas. Και τώρα θα μου πεις, ρε μπρο, για το λόγο, γιατί λέει damage 60%, magazine 50% και μια μαλακή 25% έχει 3-4-5 βελάκια, πόσο σκατά έχει. Εγώ, ρε μπρο, τώρα θα μου πεις, άμα το έχετε τώρα αυτό και πάτε και το τσεκάρετε στο locker σας, δεν θα σας βγάζει αυτά τα perks, θα σας βγάζει κάποια άλλα τα οποία θα τα δεις τώρα. Είναι αυτά εδώ πέρα. Εγώ θα σου πω ότι ισχύουν τα παλιά. Δεν έχει φάει ποτέ nerf αυτό το όπλο. Δεν ξέρω κανέναν γιατί τα βγάζει έτσι. Είναι jabbait, ξέρω εγώ. Δεν έχει φάει ποτέ nerf. Έχει το ίδιο damage σε body shot, το ίδιο damage σε headshot, το ίδιο rate of fire, το ίδιο τα πάντα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Γι' αυτό το παραμένει OG και σπασμένο gun. Αν το έχεις, παίξε με αυτό. Μάθα να παίζεις με Mi 60, γιατί είναι full σπασμένο αυτά. Λοιπόν, ψαράδες, με αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe, share. Φυσικά ο στόχος να φτάσουμε 2 likes, το ξαναλέω. Ένα subscribe κάτω με κουδούνι να σου έρχεται notification όταν ανεβάσω καινούριο βίντεο, γιατί έρχεται κάτι τρελό. Και θα ξεκινήσει με πάλι με τον Demons YT. Το ξέρεις, τον Demons είναι ο μπαμπάς σου και το ξέρεις καλά. Λοιπόν, αυτά θέλω να μου πεις κάτω στα comments. Ιδέες φυσικά για μελλοντικά βίντεο και ιδέες για αυτήν εδώ τη σειρά. Πείτε, ρε μαλάκες, πείτε κάτι, γιατί θα συνεχίσω να βγάζω μόνο δικά μου. Εδώ και ένα μήνα κοντά βγάζω δικά μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι και βγάζω δικά μου. Οπότε πες μια ιδέα κάτω στα comments, θα την κάνω. Μη μου λες κατάνες και emotes και μαλάκες. Κάτι πιο ξεχωριστό, ρε φίλε, σαν αυτά που έχω κάνει. Γιατί τα emotes μπορείς να πας μόνος σου να τα δεις, τα οποία είναι σπάνια. Γιατί μπορείς να τα δεις όλα τα emotes. Δεν χρειάζεται. Τα emotes όταν βγαίνουν, μπορείς να πας εδώ πέρα στο collection. Είναι εδώ τα emotes, ξέρω εγώ. Πας κάτω-κάτω. Πας κάτω-κάτω. Να τα, ρε μαλάκα, όλα εδώ είναι, ξέρω εγώ. Μπορείς να πας να τα δεις όλα ένα προς ένα, ξέρω εγώ. Θα σου πω εγώ την OG. Αγάμισε το, δεν αξίζει. Τέλος πάντων, αυτά. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο, μάγκα μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Peace.